Νομίζω ότι το τυχερό μου αστέρι ήρθε στις 14 Τρίτου του 18. Και λέγεται Κωνσταντίνος. Και λέγεται Κωνσταντίνος. Ένα υπέροχο, όμορφο πλασματάκι. Μετά από πολλή δυσκολία. Και νιώθω πάρα 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 πολύ ευλογημένη γι' αυτό. Δεν θέλω να είμαι αδιάκριτο, απλά έχει μιλήσει σε εσύ ίδια ανοιχτά. Φυσικά, δεν το έκρυψα ποτέ. Για τι εξωσωματικέ. Mm -hmm. Τρει εξωσωματικέ. Τρει εξωσωματικέ με πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη και πολλά φάρμακα και πολλές ορμόνες, αλλά δεν το βάλα ποτέ κάτω. Ε, είχα στο μυαλό μου ότι θα το πετύχω και θα το κάνω και θα σκέφτομαι θετικά. Και όταν ε, ήρθε η μέρα των αποτελεσμάτων για ότι είμαι έγκυος, ήταν 14 Ιουλίου, στα γενέθλια του Δημοσθένη του άντρα μου. Mm -hmm. Και λέω, θα κάνουμε σήμερα γενέθλια, θα τα γιορτάσουμε, θα κλαίμε, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, η μέρα ήταν φανταστική, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη και αποφάσισα ότι αυτό το πλασματάκι θα μείνει, γιατί είχα πολύ δυσκολία στην εγκυμοσύνη και έκατσα και δύο μήνες στο κρεβάτι και γενικά πέρασα δύσκολα. Αλλά λέω ότι θα πας φτενά. Θα βγεις και θα είσαι δίπλα μου. <laughs> και το αστεράκι μου βγήκε. Τι μήνυμα δίνεις όλε όλες τις γυναίκες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ότι... Που περνούν τα ίδια. Η μητρότητα δεν έχει ηλικία και ότι αξίζει να προσπαθείς γι' αυτό, να μην τα παρατάς, να σκέφτεσαι θετικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ε, όλα μπορούν να γίνουν. Αρκεί να το πιστεύει και να το θέλεις. Απλά να μην απογοητεύονται. Υπάρχουν και γυναίκες που είναι πάρα πολύ τυχερέ και έχουν κάνει και από την πρώτη mm -hmm. εξωσωματική. Εγώ έκανα στην τρίτη. Αλλά από την πρώτη μέχρι την τρίτη δεν τα παράτησα, δεν απογοητεύτηκα. Μπορεί να συναχωρήθηκα, ειδικά την πρώτη φορά. Γιατί τα αποτελέσματα τα άκουσα. Οδηγώντα την κυφσία και με πήραν τηλέφωνο και έκανα στην άκρη και έκλεγα πολύ. Και μόλι σταμάτησα, είπα: Δεν τελείωσε τίποτα. Τώρα αρχίζει. Προχωράμε.